Τώρα πάμε στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην παραδοχή πως το Κέβι τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας προχώρησε για πρώτη φορά δημοσίως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Και μάλιστα ως απάντηση για την έκρηξη που σημειώθηκε στη γέφυρα της προσαρτημένης στη Ρωσία Κριμαίας πριν από κάποιους μήνες. Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια απονομής κρατικών βραβείων στο Κρεμλίνο, κρατώντας ένα ποτήρι σαμπάνιας, ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας θα συνεχίσουν παρά το γεγονός ότι εκατομμύρια πολίτες της χώρας ζουν ήδη χωρίς ρεύμα και νερό. Παραδέχτηκε ότι αυτός είναι ο στόχος της Ρωσίας, επιρρύπτοντας ωστόσο την ευθύνη στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η επιχείρηση συνεχίζεται κανονικά μέχρι Μόσχα να πετύχει τους στόχους της. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ανέφερε ότι η Μόσχα στοχεύει να επανακτήσει τον έλεγχο στις περιοχές της Ουκρανίας, από τις οποίες τις τελευταίες εβδομάδες απέσυρε τα στρατεύματά της. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση για απόλυτη σιωπή και προκατειλημμένη στάση κατά της Ρωσίας και την Ουκρανία, ότι ανατείναξε γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό του Κούρσκ και ότι διέκοψε την υδροδότηση στον Ντόνετσκ στα ανατολικά της χώρας. Να τον ακούσουμε, Εύα. Να ακούσουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида.